κατέπλευσε σήμερα στο λιμάνι της Πάτρας το τελευταίας τεχνολογία σε ερευνητικό καταδυτικό σκάφος EDT Protea, το οποίο είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα πλοήγησης τοποθέτησης Dynamic Positioning. Πρόκειται για ένα πλοίο υψηλών δυνατοτήτων. Οι αισθητήρε αναφορά στα του ελογοπλίου σε συνδυασμό με τους αισθητήρε ανέμου, αισθητήρε κίνησης και γυροσκόπια παρέχουν πληροφορίες στον υπολογιστή πλοήγησης του σκάφους σχετικά με τη θέση του αλλά και το μέγεθος και την κατεύθυνση των περιβαλλοντικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη θέση του κατά την διάρκεια των αποστολών του σε ακραίε θαλάσσιε συνθήκε σε σχέση με τι εργασίε που επιτελεί σε τεράστια θαλάσσια βάθη και δίπλα σε παράκτιε πετρελαϊκέ εγκαταστάσει που η απόκληση θέση πρέπει να είναι μικρότερη των 1 έω 2 μέτρων. Το ντιτι Πρωτέα έρχεται μετά από σχεδόν τρει μήνε υποθαλάσσια δουλειά στον διαδρατικό αγωγό, όπου συμμετείχε στην προετοιμασία του βυθού για την υποδοχή του αγωγού στην περιοχή του Αγίου Φωκά τη της επαρχίας Λέτσε της Γκρέτσια Σαλεντίνα. Εν αναμονή της επόμενης φάσης των έργων εγκατάστασης βοηθητικών υποθαλάσσιων τεχνικών έργων του αγωγού. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες και το management της εταιρείας EDT... με έδρα την Κύπρο αλλά και με γραφεία στην Ελλάδα επέλεξαν το λιμένα πατρών για τον ελιμενισμό του πλοίου εν αναμονή της επόμενης φάσης του προγράμματος. Η επιλογή αυτή έρχεται χρονικά και σαν ψήφο εμπιστοσύνη στο λιμάνι της Πάτρας και την διοίκηση του Όλπα που προσπαθεί τα τελευταία Πέντε χρόνια να φέρει την υλικοτεχνική βάση υποστήριξης των γεωτρήσεων του Πατραϊκού και κατ' επέκταση όλου του Ιωνίου και Κυπαρισιακού και για τέτοιου είδους ειδικών σκαφών στην Πάτρα.